χώρο. Ο αθλητικός όμιλος Σύρου κάτω από τα δοκάρια έχει το Βαβακούρι με το νούμερο 2 το Μαραγκό. Τζορνανίδη με το νούμερο 3, Μπάλα με το νούμερο 4, Αργυρό με το νούμερο 5, Μανουδάκη με το νούμερο 6, Ρούσο με το νούμερο 7, Μουράι με το νούμερο 8, Λούσας με το νούμερο 9, Ραμπαβίλας με το νούμερο 10 και Μίρτσα με το νούμερο 11. Λίγος ο κόσμος εδώ στο Δημοτικό Γυμναστήριο Καμαρίου σήμερα, καθώς η ώρα είναι πρωινή όπως καταλαβαίνετε και είναι δύσκολο για τον κόσμο να έρθει εδώ του Καμαριού. Παπατζόγλου κατά τα δοκάρια της Θήλας, Λιγνός με το νούμερο 2 και αρχηγός της ομάδας, όπως κάθε Κυριακή. Δημητρακόπουλος με το 3, Μαντούσης με το 4, Σπανός με το 5, Φίλων με το 6, Ερίκος με το 7, Καψάρης με το 8, Αγγέλακας με το 9, Δαβιλάς με το 10 και ο Γκυγκύρης με το 11. Είναι η ενδεκάδα που παρέταξε σήμερα στον αγωνιστικό χώρο ο κύριος Κώστας Φύλακα του ΑΟ Σύρου. Κερδίζει ένα πλάγιο πιο κοντά τώρα στην περιοχή της ομάδας της Σύρου. Λιγνός θα κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή, θα διώξει τελικά ο μπάλας. Δεν απομακρύνει την μπάλα, γίνεται και το δυνατό σουτ. Πάρα πολύ ωραίο σουτ του Σπανού. Αναγκάζει το Βαβακούρι να διώξει σε κόρνερ. Ήταν πολύ μακριά βέβαια. Πολύ μακριά, ήταν δυνατό και ευθύβολο το σουτ. Τσίμπα, τσίμπα. Θα γυρίσει μπάλα πιο πίσω. Είναι με το νούμερο 6 ο Φίλων. Θα κάνει και πάλι το δυνατό σουτ και είναι η μπάλα στο δοκάρι. Δεύτερο σουτ και είναι. Α, είναι ασύλληπτη η ευκαιρία που χάθηκε για τη Θήλα. Έκανε και πάλι ο Φίλων το δυνατό σουτ. Την μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Βρέθηκε ο Αγγέλαρκας μπροστά στον Βαβακούρη. Έκανε το σουτ σχεδόν εξ επαφής και ο τερματοφύλακας της Σύρου σώζει την εστία του από βέβαια η παραβίαση. Ο Μουράι λοιπόν θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι σε καλή θέση για την ομάδα της Σύρου, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κατευθείαν δεν ευνηδιάζεται όμως ο Πασβατζόγλου, ο οποίος θα μπλοκάρει. Θα σκαλώσει τον αντοφύλακα. Κοντά του είναι και ο Δαβιλάς. Θα δούμε αν θα κάνουν κάποια κομπίνα οι παίκτες της Δαβιλάς. Τελικά θα εκτελέσει. Θα κάνει την παράλληλη μπαλιά και την μπαλά και είναι το. Όχι κατά. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Βγάζει πάνω από την. Σχεδόν μέσα από τα δίχτυα του την μπάλα ο Βαβακούρης που ανακηρύσσεται μέχρι τώρα στον κορυφαίο αθλητή της καθώς ο Ερίκος ήταν σε καλή θέση, δεν πέρασε η μπάλα και τώρα γίνεται μια παλιά στο κενό χώρο, τρέχουν εκεί οι παίκτες, ένα λάθος και ένα λάθος που κάνει το κέντρο της άμυνας της Θήλας. Για να δούμε αυτή τη φάση, είναι πολύ επικίνδυνη, θα γίνει και το σουτ, θα βγάλει τελευταία στιγμή πολύ ωραία ο Πασβατζόγλου που φάνηκε προς στιγμή να ευνηδιάζεται. Έκαναν μια γρήγορη αντεπίθεση. Ο κύριος Μιχάλης και τρεις αθλητές της Θήλας, ίσως κάνει κάποιες αλλαγές. Μουράι θα εκτελέσει το φάουλ κατευθείαν, ευνηδιάζεται, μεσολάβησε το πόδι κάποιου, ευνηδιάστηκε ο Πασβατζόγλου και εντελώς 7ο λεπτό ο ΑΟ Σύρου θα προηγηθεί με αυτό το απευθείας φάουλ. Η μπάλα ή χτύπησε τώρα στο χόρτο και άλλαξε λίγο πορεία και ευνηδίασε τον Πασβατζόγλου ή μεσολάβησε το πόδι κάποιου αθλητή, όπως και να έχει όμως στο 8ο προς 1ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου η Σύρος καταφέρνει, ο Σύρου καταφέρνει να προηγηθεί με 1-0 εδώ στο δημοτικό γήπεδο της Σαντορίνης και να ανατρέπεται όλη η εικόνα του αγώνα, καθώς είχαμε την Θήλα να χάνει πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και βέβαια να σημειώνει γκολ ο Σύρου στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Αναμένεται να έχει αρκετή αγωνία η συνέχεια του αγώνα, καθώς η ομάδα της Σύρου κερδίζει αυτούς τους τρεις πόντους προς το παρόν και θα προσπαθήσει βέβαια να τους διατηρήσει. Και έχουμε κόρνερ, σφυρίγμα του διαιτητή, θα κερδίσει το πλάγιο. Και είναι το 2-0. 0-2 μάλλον. Σε μια φάση που δεν περίμενε κάποιος ότι θα σημειωθεί γκολ η Σύρος κατά κάποιο τρόπο.
Ποιος το βάλε. Ο Χούρος με το νούμερο 12 έστειλε την μπάλα στα δίκτυα κάνοντας το 0-2 λίγα λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, εισήρως της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Εισήρως λοιπόν θα κάνει το 0-2. Ο Ερίκος τώρα θα προσπαθήσει με ένα δυνατό σουτ να πετύχει τουλάχιστον το ένα γκολ που θέλει. Θα διώξει σε πλάγιο ο Μαραγκός που κάνει καλό παιχνίδι σήμερα. Ερίκος. Αβιλάς θα κάνει την παλιά τώρα μέσα στην περιοχή. Θα βγει να την μπλοκάρει ο Βαβακούρης. Θα χάσει την μπάλα. Αλλά έχουμε το σφύριγμα του διαιτητή που... Γίνεται η παλιά τώρα. Για να δούμε αυτή την φάση μέσα στην περιοχή της... της ομάδας του Αοσύρου. Τελικά έχουμε και πάλι σφύριγμα του και τέλος του παιχνιδιού.